ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιον αείμε θυμών, κατά τη συνεπίκεια μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, το χειρόν ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ακούω μεγαρτινάς περιπατούντας εν ημίν ατάκτος, μη δεν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Της δετιού της παραγγέλωμεν και παρακαλούμε, δι' του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι με τα ησυχίας εργαζόμενοι, τον εαυτόν άρτον εστίωσιν. Ειν, αλληλούια, 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 σοφία αρθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο, εστώσω Ιησούς παρά τη λίμνη γεννησαρετή δε δύο πλοία εστώτα, παρά τη λίμνη δε αλείς εποβάντς επ' αυτόν απέπλην τα δίκτυα, εμβάζεται εις το ένα πλοίον. Ο ίντοσίμου του Σίμωνος ηρώτησεν αυτόν από τη γη σε παναγαγίνω λίγον, και καθίσεσαι δίδασκεν εκ του πλοίου του σόκλος, ως δε πάψε το λαλόν, είπε προς το Σίμωνα, επανάγαγε στο βάθος και χαλάσετε τα δίχτυα ημών εις άκραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα δι' όλης την νυχτός επικοπιάσαντες, ουδέν ελάβομαι, επειδή το ρηματίσου, χαλάσου το δίχτυο και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλήθος ευθείων πολύ, διερήνητο δε των δίκτυων αυτών, και κατέβλησαν τις μετόχες της εν το εταίρο πλοίο, τους ελθόντας συλλαβέστε αυτής, και ήλθον και έπλησαν αφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ήδον δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε τη γόνωση του Ιησού λέγον, έξερθε από εμού, ότι αν είναι αμαρτωλός ημί Κύριε, θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στους είναι αυτό, επί τη άγρα του Ιθιονήν συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνεί το Σίμωνη και είπε το Σίμωνο Ιησούς μη φοβού από τον είναι ανθρώπους εσύ ζωγρών και καταγόντες τα πλοία επί τη γη αφέντες άπαντα οικουλούθησαν αυτό. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον υπέρ του Αγίας είναι το ίδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργεία και υπευθύνση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταπευθύνει μην πλούσιν τη Θεία Χάριν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστου το Θεόν ημών συνεργών και αντιλήπτορα, ενείς και το θείον αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ριστίν ημάς που πάσης θλίψης οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιά στα ύδατα και ευλόγησος πάντας ημάς τους δια της κλήσεως των εαυτών αυχαίνω σημαίνοντας το της διουλίας πρόσχεμα και καταξίωσε ημάς εμπληστήν του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως του κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος.
Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομεν. Συ τον άρχουσου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό της οποίας πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρου δωρούμενος και των σομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρου δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου. Σήμερα η μέρα είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή. Στον χώρο πολλαπλών χρήσεων, όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγής, στον χώρο αυτό σε μια από τις αίθουσες συνεχίζει επανδρομένο και σύγχρονο να λειτουργεί το Αγροτικό Γιατρείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δροσοπηγιώτη πολίτη. Ο Αγροτικός Γιατρός ονομάζεται Λάζαρος Μπίτας. Εξυπηρετεί τους κατοίκους του χωριού όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα από την ιατρική του γνώση. Τον ευχαριστούμε πολύ. Επίσης έχουμε τη τιμή να έχουμε κοντά μας τον πατήρ Νικόλαο, ιερέα της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος Δροσοπηγής και την Επιτροπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δωρεά. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δωρεά όλων αυτών που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν από το υστέρημά τους, για να συνεχίσουμε να διατηρούμε το ιατρείο έτσι ούτως ώστε να εξυπηρετείται ο κάτοικος της δροσοπηγής. Το θέμα της υγείας αφορά όλους μας. Οι απόδημοι δροσοπηγιώτες που επισκέφθηκαν τη δροσοπηγή το καλοκαίρι με αγάπη και συγκίνηση ανταποκρίθηκαν στην πρότασή μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μιχάλη Δέδε για τη βοήθειά του στο στήσιμο για τον ιατρικό εξοπλισμό. Το ποσό που συγκεντρώθηκε για το γιατρείο είναι 860 ευρώ. Χρησιμοποίησαμε τα 820 ευρώ. Ευχαριστούμε. Επίσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγής τίμησε με πρόσκληση πρόσωπο που εργάζονται στον ιατρικό χώρο και προσφέρουν αδιάκοπα τις υπηρεσίες τους. Τον κύριο Γιώργο Στυλαρά, δερματολόγο του νοσοκομείου Φλόρινας, τον καρδιολόγο κύριο Λικούργο Νάνη στο νοσοκομείο Φλόρινας, τον ορθοπαιδικό Θεόδωρο Σβάρνα, δροσοπηγιώτη, τον κύριο Σταυρίδη Λία, γενικό παθολόγο, τον κύριο Λάζαρο Μπίτα, αγροτικό γιατρό της δροσοπηγής, τον φαρμακοποιό κύριο Κιατύπη Αθανάσιο, τη φαρμακοποιό κυρία Χριστίνα Νότα, τη νοσηλεύτρια στη μονάδα νεφρού κυρία Ευαγγελία Νάτση, τη φυσικοθεραπεύτρια κυρία Ελένη Παυλίδου, τη φυσικοθεραπεύτρια κυρία Τσοτάκη Κωνσταντίνα, την κυρία Μάρθα Κατικαρίδου βοήθεια στο σπίτι, την κυρία Πανδώρα Χρυσικού μέα στο νοσοκομείο Φλόρινας και την κυρία Νίκη Μπαλιάση νοσηλεύτρια. Τελειώνοντας, σαν Σύλλογος Πολιτιστικών Γυναικών θα ήθελα να πω λίγα λόγια. Λίγα λόγια τιμής και μνήμης προς την νοσηλεύτρια Άννα Βασιλίγεβα, σύζυγο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, γυναίκα, σύζυγος, μητέρα. Έφυγε σύντομα από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών. Παράδειγμα για όλους μας. Αγάπη προς τον Χριστό και τον συνάνθρωπό μας. Ευχαριστούμε. Είναι αλήθεια ότι το πιο ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας μας εδώ, της τοπικής, είναι ο Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγής. Σε λίγο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του έχει να μας παρουσιάσει αξιόλογα γεγονότα που έχουν σχέση με την παράδοση, τα ήδη τα έθιμα, το πολιτισμό, τα πολιτισμικά της κοινωνίας μας. Η σημερινή όμως πρωτοβουλία είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα όρια. Είναι
κάτι πολύ μα πάρα πολύ ανθρωπιστικό. Είναι ο σεβασμός στα γυρατιά. Κοινωνίες οι οποίες δεν σέβονται τα γυρατιά, δεν σέβονται τους γεννήτωρές τους, είναι αδύνατο να ευδοκιμήσουν. Αυτή η πρωτοβουλία, το να γίνει μια αίθουσα ιατρική που θα εξετάσει όλους τους γέροντες, διότι δυστυχώς χωριό γερόντων είμαστε, κάτω από συνθήκες ανθρωπιστικές, είναι πραγματικά, μα πραγματικά αξιέπαινη. Οι δροσοπηγιώτες ανέκαθεν είχαν τέτοιες ηθικές αξίες, τέτοιες ηθικές πρωτοβουλίες. Θα ήθελα λίγο να σας διαβάσω το άρθρο 1 του καταστατικού που ιδρύθηκε στη Βραγίλα της Ρουμανίας το 1905 και μάλιστα το καταστατικό αυτό του 1905 ήταν το τροποποιητικό του καταστατικού του 1891. Διαβάζω μόνο για να μην κουράσω το άρθρο 2 αυτού του καταστατικού. Καταρχήν εκεί στο πρωτοσέλιδα το καταστατικό γράφει το εξής τρίστιχο. Όπου ένας δεν υπάρχει δύναμη. Όπου δύο η δύναμη μεγαλώνει και ο εχθρός δεν φυτρώνει. Το άρθρο λοιπόν αυτό, το 2 του καταστατικού γράφει. Ο σκοπός της εταιρείας είναι να επιτελεί πράξεις συνεργασίας που θα έχουν σχέση με το γενικό καλό της κοινότητας Μπερκαμένης. Να βοηθήσει τους κατοίκους της Μπερκαμένης που στερούνται πόρων, να βοηθήσει όλα τα μέλη της εταιρείας σε όλες τις περιπτώσεις ανάγκη και δυστυχίας και να ενισχύσει το πνεύμα της αλληλεγγύης. Και το σπουδαιότερο, και να φέρουν έναν γιατρό στη κοινότητα και για σε καλύτερη περίπτωση να αναλάβουν εργασίες όπου θα προσλαμβάνονται μόνο δροσοποιώτες. Αυτό το πράγμα είναι η συνέχιση αυτού του πνεύματος, αυτή η σημερινή συγκέντρωσή σας. Σας συγχαίρω από βάθος καρδίας. Πάντα τέτοια να έχει τη γυναίκη. Ξέρω ότι πάντοτε κάθε τι το καλό συναντάει δυσκολίες. Εμείς σαν ήμασταν μικρά παιδιά πετροβολούσαμε τα δέντρα που καρπίζαμε για να ρίξουμε το καρπό κάτω. Τα δέντρα που δεν καρπίζαμε δεν τα πετροβολούσαμε. Θα ξέρετε ότι στη ζωή πάντοτε υπάρχουν τα καλά και τα κακά. Θα πρέπει να ξέρετε ότι το κακό μάχεται το καλό. Αλλά πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι. Από την πλευρά τη δικιά μας, το σύλλογο αυτών των γυναικών, με τις τόσες δραστηριότητες του, θα είμαι πάντα αρρωγός όσο μπορώ. Σας συγχαίρω και περιμένω πάντα, μα πάντα, τέτοιες εκδηλώσεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο, ανεβάζουν την κοινωνία, ανεβάζουν το χωριό. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ
όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτή την εκδήλωση. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά στη συνέχεια. Ευχαριστούμε.